Θράψεις στο εξωτερικό κάνουν οι καμπάνες Made in Greece που φτιάχνει η οικογένεια Γαλανόπουλου στον κάμπο της Παραμυθιάς. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος βρέθηκε στο εργαστήριό τους και είδε από πρώτο χέρι την τέχνη τους. Φαντάζομαι ότι το μέγεθος. Τι ζέστη θα έχει. Πιάνει αρκετή ζέστη. Όταν έχει καύσα να βγαίνουμε έξω για δροσιά. Χαλκός και Κασίτερος θερμαίνονται, ανακατεύονται με αγάπη και μεράκι και βγαίνουν καμπάνες εμβληματικές. Φτιάχνονται στη Θεσπρωτεία, αλλά ηχούν μέχρι τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Ρουμανία. Στείλαμε στη Ρουμανία μια παραγγελία που ήταν τρεις καμπάνες και αυτές μας είπανε μετά όταν τις κρεμάσανε ότι ακουγόταν 45 χιλιόμετρα μακριά. Η πιο βαριά είναι 3 τόνους 300 και 350 κιλά, είναι στη Θεσσαλονίκη κρεμασμένη. Στον Εύωσμο, στην εκκλησία Αγίου Ιωσήφ και Μαγδαληνής. Τα αδέλφια Γαλανόπουλοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στις καμπάνες. Για χάρη τους εγκατέλειψαν το σχολείο όταν έχασαν τον πατέρα τους σε τροχαίο, ώστε να συνεχιστεί η παράδοση. Αυτή έχει φτιαχτεί για πρώτη φορά το 1874 και την έχω κάνει αντιγραφή εγώ το 2005. Κάθε καμπάνα βγάζει το δικό της ήχο. Όσο πιο μεγάλη είναι, βγάζει πιο μπάσο ήχο. Ενώ όσο πιο μικρή, πιο πρίμα ήχο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γι' αυτό έχουν μείνει και λίγοι που ασχολούνται με το είδος. Πανευρωπαϊκά είναι ούτε 5 χιτήρια. Αν και έπεσαν θύματα της κρίσης, δεν το βάζουν κάτω. Εγώ έβλεπα τους δικούς μου και τους είχα σαν είδωλο, ήθελα να γίνω κι εγώ σαν αυτούς. Και θέλω να ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω να χαθεί αυτό που έχουν δημιουργήσει.